Όχι, είναι εν αναμονή του εγγράφου, του απαιτούμενου εγγράφου, προκειμένου να διευθυνθεί η επανάκαμψή μου, να το πω έτσι στο νοσοκομείο. Εγώ χρειάζεται τη σχέση, μίλησα και με την διοίκηση και με τους συναδέλφους, δήλωσα την πρόθεσή μου και διαζώσει. Από εκεί και πέρα, μόλις προσπεράσουμε τα γραφειοκρατικά αυτά προβλήματα, θα ενταχθώ βεβαίως στη δύναμη του Γενικού Νοσοκομείου, όπου θεωρούν να με αξιοποιήσουν, δηλαδή όπου μπορούν. Είναι στη βάση της ειδικότητάς μου, ως τηλεφωνολόγο. Ήταν μια εύκολη απόφαση. Η απόφαση μου εδράζεται, αν θυμάστε εκείνη την ημέρα που έχουμε την επιτροπή στον πρόεδρο, είχε προηγηθεί και επιστολή του Κομμουνιστικού Κόμματος, ένα κάλεσμα να το πω έτσι, απέναντι σε όλους τους γιατρούς, πρώτα και κύρια σε μέλη, στελέχη του κόμματος, γιατρούς, οπαδούς, φίλους, αλλά και στους ιδιώτες γιατρούς, στην κατεύθυνση να συνδράμουν, να ενισχύσουν, εντασσόμενοι στο δημόσιο σύστημα υγείας, να συνδράμουν τέλος πάντων στη λειτουργία των νοσοκομείων, τα οποία γνωρίζετε πολύ καλά, όχι μόνο στην περιοχή μας, στη Λάρισα, στην Ιταλία, αλλά και πανελλαδικά, βρίσκονται σε τραγική κατάσταση. Και αφενός μένει γιατί λόγω μεγάλης προσέλευσης ασθενών με το COVID, αλλά κυρίως λόγω των τεράστιων διαχρονικών ελλείψεων που αντιμετωπίζουν σε προσωπικό μέσα υποδομές. Και σε αυτό η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, εμείς λέμε εγκληματικές ευθύνες πλέον, και ζητούμε εδώ και τώρα, έστω και στο ΚΕΠΕΝΤΕ, να προχωρήσει σε μαζικές προσλήψεις προσωπικού όλων των βαθμίδων, όλων των ειδικοτήτων στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που πρέπει να πέσει το βάρος, και φυσικά η επίτευξη του ιδιωτικού τομέα χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη λέλαπα, να το πω έτσι, της πανδημίας.